Χερσόνησος Ακρωτηρίου. Η περιοχή όπου συναντώνται η ιστορία, οι θρύλοι, οι παραδόσεις, αλλά και η ασύγκριτη ομορφιά του φυσικού τοπίου. Μιλάμε βέβαια για το πόδι της Κύπρου, τη στεριά δηλαδή, ανάμεσα στο Κούριο, το Ακρωτήρι Ζευγάρι, το Ακρωτήρι Γάτα και τη Λεμεσό, η οποία περιβρέχεται στις τρεις πλευρές από θάλασσα. Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου αποτελεί μια από τις πιο όμορφες και σημαντικές περιοχές της Κύπρου, αλλά και ευρύτερα της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, λόγω του ότι μεγάλο μέρος της είναι στην περιφραγμένη βρετανική στρατιωτική βάση, αποτελεί μια κάπως άγνωστη περιοχή για τους Κυπρίους. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωλογική ιστορία της περιοχής, η οποία δεν είχε πάντοτε τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια, το Ακρωτήρι ήταν ένα ξεχωριστό νησί. Τεκτονικές κινήσεις αλλά και ειζήματα από τα ποτάμια του Κούρι στα δυτικά και του Γαρίλη στα ανατολικά δημιούργησαν λωρίδες γης, οι οποίες ένωσαν το νησάκι με την υπόλοιπη Κύπρο. Αρχικά, πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια, ενώθηκε η δυτική πλευρά με τα ειζήματα του Κούρι, αφήνοντας την περιοχή της σημερινής Αλικής ως ένα προστατευμένο κόλπο. Πολύ αργότερα, πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, ενώθηκε και η ανατολική πλευρά, δίνοντας στη Χερσόνησο το σημερινό της σχήμα. Εσωτερικά, δημιουργήθηκε η Αλική, αλλά και πολλά έλη με υφάλμυρο και γλυκό νερό. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά αποξηράθηκε με τεχνητά κανάλια για να καταπολεμηθεί η μαλάρια, η οποία μάστιζε τη Λεμεσό τον προηγούμενο αιώνα. Σήμερα η περιοχή χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες επίπεδες ζώνες όπου υπάρχει η Αλική, το Λιβάδι και τα γύρω έλη. Τα έλη αυτά είναι στο επίπεδο της θάλασσας ή και χαμηλότερα, με το χαμηλότερο σημείο της Αλικής να βρίσκεται 2,7 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Στα νότια η περιοχή αρχίζει να ψηλώνει και καταλήγει σε γκρεμούς πάνω από τη θάλασσα με υψόμετρο περίπου 60 μέτρα. Το Ακρωτήρι ήταν η πρώτη περιοχή της Κύπρου που εντοπίστηκε ανθρώπινη παρουσία, αφού εδώ συναντάται ο παλαιότερος ως τώρα γνωστός αρχαιολογικός χώρος στην Κύπρο που ονομάζεται Αετόκρεμος. Ο Αετόκρεμος βρίσκεται στη νότια πλευρά της Χερσονήσου και η εκεί ανθρώπινη παρουσία χρονολογείται πριν από περίπου 12.000 χρόνια. Πρόκειται για καταφύγιο κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Στο σημείο βρέθηκαν σωροί από οστά νάνου υποπόταμου και νάνου ελέφαντα, ζώα με τα οποία τρέφονταν οι τότε κάτοικοι. Η ανασκαφή στο χώρο Ακρωτήρι Αετόκρεμος από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα από το 1987 μέχρι το 1990 μας έδωσε νέα στοιχεία για την πρώτη παρουσία του ανθρώπου στο νησί μας. Μας έδωσε επίσης στοιχεία για την για τα ενδυμικά είδη ζώων τα οποία υπήρχαν στην Κύπρο στην περίοδο αυτή, η οποία χρονολογήθηκε μέσω του άνθρακα 14 γύρω στο 10.000 π.Χ. Σημαντικό όμως γεγονός είναι ότι στη στρωματογραφία αυτού του καταφυγίου βρέθηκαν αυτά τα οστά, δηλαδή των ενδυμικών αυτών ειδών του πυγμαίου υποπόταμου και ελέφαντα, μαζί με υλικά όπως εργαλεία, ανθρωπογενές δηλαδή υλικό, το οποίο έχει συνδεθεί από τους ανασκαφείς με τα οστά αυτά των ενδυμικών ειδών, και έτσι έχει γίνει η υπόθεση ότι ο άνθρωπος πιθανόν να ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνιση αυτών των ενδυμικών ειδών. Αυτό είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά γίνεται αυτή η υπόθεση. Βεβαίως όχι χωρίς προβλήματα και έχει προκαλέσει σημαντικές συζητήσεις το θέμα, αλλά επίσης σημαντικό είναι και ότι συνεχίζει να είναι ο παλαιότερος χώρος που έχουμε στην Κύπρο, να έχει πάρει την ιστορία της Κύπρου τουλάχιστον 1500 με 2000 χρόνια πριν, και η επιβεβαίωση όλων αυτών των συζητήσεων που έχει προκαλέσει ο χώρος αυτός, ίσως με την συνέχιση της έρευνας να μας δώσει πιο ασφαλή αποτελέσματα και να μας πληροφορήσει, να μας δώσει πληροφορίες για την πρώτη νίκηση του νησιού, την προέλευση ή των τόπων προέλευσης των πρώτων αυτών κατοίκων και τον τρόπο, τον ρόλο που έπαιξαν
στην εξέλιξη, στη μετέπειτα εξέλιξη του πολιτισμού της Κύπρου. Διάφοροι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι αποδεικνύουν ότι η περιοχή είχε ιδιαίτερη σημασία διαχρονικά. Στις νότιες ακτές έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 1500 λαξευτοί τάφοι και σαρκοφάγοι της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περίοδου με μεγάλη αρχαιολογική σημασία. Σε πάρα πολλά σημεία υπάρχουν επίσης αρχαιολογικοί χώροι από την ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή και παλαιοχριστιανική περίοδο, αλλά και πολλά μνημεία και χώροι λατρείας από νεότερες εποχές. Ο αρχαιολογικός χώρος της Λάνιας, της ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περίοδου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρου με ταφική και λατρευτική χρήση. Η κατακόμβη του Αγίου Μάρκου, η οποία είχε ανακαλυφθεί πρόσφατα στην περιοχή, μαρτυρεί την ύπαρξη στην περιοχή των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι καταδιωκόμενοι έβρισκαν καταφύγιο εκεί. Πολλές εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Δημητριανού και της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας του 12ου αιώνα, κουβαλούν μαζί τους ανά τους αιώνες μεγάλη ιστορική και θρησκευτική σημασία. Ανατολικά της Χερσονήσου βρίσκεται το πολύ γνωστό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Γάτων, φορτωμένο με θρύλους και παραδόσεις. Το μοναστήρι, ένα από τα αρχαιότερα της Κύπρου, ιδρύθηκε από τον πρώτο Βυζαντινό διοικητή της Κύπρου, Καλόκερο, το 327 μετά Χριστόν. Στις κυπριακές παραδόσεις, το μοναστήρι συνδέεται με την εκτροφή γάτων και την επίσκεψη της Αγίας Ελένης στο νησί. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, η Αγία Ελένη ήρθε στην Κύπρο μετά το ταξίδι της στα Ιεροσόλυμα, όπου βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Βρήκε το νησί ερυπωμένο και γεμάτο φίδια λόγω της πολύχρονης ανομβρίας. Τότε έφερε πλήθος γάτων, οι οποίες εξολόθρευσαν τα ερπετά. Είναι εξαιτίας της εκτροφής γάτων που το μοναστήρι είναι γνωστό ως μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Γάτων, ενώ το ένα ακροτήρι ονομάστηκε Ακροτήρι Γάτα. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουράνου και είδε. Το μοναστήρι αποκτά ιδιαίτερη ζωντάνια κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Νικολάου. Και κατάρτισε αυτήν πολλά. Η κοινότητα Ακροτηρίου βρίσκεται στην καρδιά της Χερσονήσου και αριθμεί περίπου 800 κατοίκους. Πολλοί κάτοικοι εργοδοτούνται στις βρετανικές βάσεις, ενώ άλλοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Επίσης, αρκετοί εργάζονται στη Λεμεσό σε διάφορα επαγγέλματα. Μερικοί ασχολούνται ακόμη με την παραδοσιακή τέχνη της καλαθοπληκτικής. Με την ιδιότητα του κοινοτάρχη για πολλά χρόνια, ο κύριος Γεώργιος Χρήστου μας μίλησε για το ειδικό καθεστώς που επικρατεί στην κοινότητα Ακροτηρίου, αφού είναι η μοναδική στην Κύπρο που βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στις βρετανικές βάσεις. Το Ακροτήριο έμεινε ως αποικία
που ήταν από το 1878. Δυστυχώς, λόγω της ύπαρξης των βάσεων, υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στην κοινότητα μας. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε την δική μας. Τα ανθρώπινα μας δικαιώματα δεν τα απολαμβάνουμε όπως τα απολαμβάνει ο κάθε Κύπριος πολίτης. Το 1963, όταν έγινε η ανεξαρτησία της Κύπρου το 60, μέχρι το 63 είμαστε υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουμε την κοινότητά μας λόγω των συμφωνιών Ζηρίχη Λονδίνου. Εγκαταλείψαμε την κοινότητά μας για 6 μήνες τουλάχιστον. Δεν αντέχαμε όμως στην προσφυγιά, έτσι να τη χαρακτηρίσω, εκτός του χωριού μας, και αναγκαστήκαμε και στραφήκαμε πίσω και οργανώσαμε την κοινότητά μας όπως είναι σήμερα. Κάμαμε πάρα πολλές προσπάθειες να αναπτυχθούμε, αλλά όπως είπα από την αρχή, λόγω των συμφωνιών Ζηρίχη Λονδίνου, δεν έχουμε την ευχέρεια να αναπτύξουμε την κοινότητά μας όπως την αφήσει οι άλλες κοινότητες, οι γειτονικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η Κύπρος και η Μεγάλη Βρετανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περιοχές των Βάσεων και δι' η Χερσόνησος Ακρωτηρίου δεν αποτελούν έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βάσεις, ωστόσο, είναι υποχρεωμένες με βάση τη συνθήκη εγκαθίδρυσής τους να εφαρμόζουν νομοθεσία παράλληλη με την Κυπριακή νομοθεσία. Αιτία πολλών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας αποτέλεσαν στο παρελθόν οι κεραίες των Βρετανών που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή. Οι κεραίες δημιουργούν προβλήματα στα πουλιά, τα οποία χτυπούν πάνω σε αυτές. Επίσης, εξαιτίας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν, προκαλούνται έντονες ανησυχίες στους κατοίκους του Ακρωτηρίου και των γύρω περιοχών για την υγεία τους. Η απόφαση των αρχών των Βρετανικών Βάσεων να εγκαταστήσουν μεγάλης εμβέλειας αντένα, η οποία θα καταστεί άμεσος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, μας αναγκάζει να πάρουμε δυναμικά μέτρα για παρεμπόδιση εγκατάστασης της αντένας. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε ειρηνικά, αλλά και να προειδοποιήσουμε τους πάντες ότι η κοινότητα Ακρωτηρίου, ενωμένη και μακριά από κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες, θα αγωνιστούμε για να ματαιώσουμε τα σχέδια των Βρετανικών Αρχών των Βάσεων. Ζητήσαμε σαν κοινότητα να ανασταλεί το ξεκίνημα των εργασιών εγκατάστασης της αντένας μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες για το κατά πόσο επηρεάζουν ή όχι την υγεία των κατοίκων της περιοχής τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία θα εκπέμπει η καινούργια αντένα. Όμως φαίνεται ότι η εισήγησή μας δεν εισακούστηκε. Το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της Χερσονήσου είναι η μεγάλη ποικιλία οικοτόπων. Συνολικά έχουν καταγραφεί 27 τύποι οικοτόπων. Χερσαίοι και θαλάσσιοι, στο πλαίσιο της ετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οικοτόπων με την ονομασία Φύση 2000. Από τους χερσαίους αναφέρονται τα χαμηλά δάση με αόρατο και οι ψευδοστέπες, οι οποίες, σύμφωνα με το δίκτυο, είναι υψηλής προτεραιότητας και χρήζουν άμεσης προστασίας. Από τους θαλάσσιους οικότοπους, υψηλής προτεραιότητας είναι τα λιβάδια της Ποσειδόνιας. Οι τύποι οικοτόπων είναι οι αμμώδεις παραλίες, οι αμμωθήνες, δηλαδή λόφοι μικροί με άμμο, οι οποίοι μετακινούνται και αλλάζουν σχήμα ανάλογα με την πνοή των ανέμων. Οι αλόφιλες λόχμες και οι καλαμιώνες. Σε
σύστημα κατά τεθέν για την περιοχή αποτελεί ωστόσο η αλική ακροτηρίου. Το σύστημα υγροτόπων της περιοχής με άξονα την Αλική και το γειτονικό Λιβάδι έχουν κηρυχθεί υγρότοποι διεθνούς σημασίας στο πλαίσιο της συνθήκης Ραμσάρ, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας για την προστασία των υγροτόπων και των υδρόβιων πουλιών. Επίσης, η Χερσόνησος έχει κηρυχθεί ως σημαντική περιοχή για τα πουλιά από τον Διεθνή Πτηνολογικό Σύνδεσμο και προστατεύεται από πολλές διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων και της Βόνης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας. Στη Χερσόνησο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 200 είδη πουλιών, τα περισσότερα από τα οποία είναι μεταναστευτικά. Η Κύπρος και ειδικά η Χερσόνησος Ακροτηρίου βρίσκονται σε ένα από τους κύριους διαδρόμους μετανάστευσης των πουλιών και είναι μεταναστευτικός σταθμός. Πολλά από αυτά τα πουλιά, όπως τα φλαμίνγκο, μένουν στη Χερσόνησο για να περάσουν το χειμώνα. Η ψηλή και λεπτοκαμωμένη κορμοστασιά τους, με το μακρύ λαιμό σε σχήμα σίγμα και τα πανύψηλα ροδόχρωμα πόδια, κάνει την αναγνώριση των φλαμίνγκο πολύ εύκολη. Αυτά τα εντυπωσιακά αντιλικάτα πουλιά επισκέπτονται κατά χιλιάδες την Αλική τη χειμερινή περίοδο. Έρχονται στο νησί συνήθως τέλος Οκτωβρίου και μένουν μέχρι το Φεβρουάριο. Αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη νερού στις Αλικές Ακροτηρίου και Λάρνακας. Τα φλαμίνγκο τρέφονται κυρίως με γαρίδες και μικροοργανισμούς που βρίσκονται μέσα στο νερό. Μια χρονιά μάλιστα φόλιασαν στην Αλική Ακροτηρίου, πράγμα το οποίο συνέβη και για πρώτη φορά στη Χερσόνησο. Όπως μας εξήγησαν λειτουργοί του Ταμείου Θύρας, τη συγκεκριμένη χρονιά υπήρξε αρκετή βροχόπτωση, η οποία δημιούργησε ευνοϊκές για το γεγονός συνθήκες. Μάλιστα, το συνεργείο του ΡΙΚ φάνηκε ιδιαίτερα τυχερό, καθώς εντόπισε και κινηματογράφησε τις φωλιές, αλλά και με συστηματικές επισκέψεις προσπάθησε να καταγράψει την εκόλαψη των αυγών. Τα φλαμίνγκο έφτιαξαν 35 περίπου φωλιές σε σχήμα κόνου, γέννησαν τα αυγά τους, αλλά τελικά τις εγκατέλειψαν, με αποτέλεσμα τα αυγά να καταστραφούν από τα αρπακτικά πουλιά. Κάποια άλλα είδη πουλιών, όπως τα φαλκόνια της Ελεονόρας και ο Καλαμοκάνας, έρχονται στην περιοχή για να γεννήσουν. Το φαλκόνι ή αλλιώς γεράκι της Ελεονόρας είναι ένας ανοιξιάτικος επισκέπτης στο νησί. Συχνάζει κατά ομάδες σε απόκριμους βράχους στις παράλιες περιοχές του Ακροτηρίου. Ανοιξιάτικος επισκέπτης είναι και ο Καλαμοκάνας. Είναι μαυρό-άσπρο πουλί, με ροζ λεπτά και ψηλά σε σχέση με το σώμα του πόδια. Την εποχή που φωλιάζει, όταν αντιληφθεί η ανθρώπινη παρουσία κοντά στη φωλιά του, κάνει κυκλικές κινήσεις πάνω από τους επισκέπτες για να τους απομακρύνει. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί επίσης πολλά είδη εροδιών, αλλά και πάπιες, καθώς και πολλά υδρόβια πουλιά. Το πουλί που περιτριγυρίζει την Αγελάδα είναι ο Γελαδάρης. Το πουλί αυτό ήταν μάλλον σπάνιος επισκέπτης του νησιού. Τα τελευταία χρόνια όμως κάνει την εμφάνισή του όλο και πιο συχνά. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι ακολουθεί διάφορα ζώα, κυρίως αγελάδες, και τρώει τα έντομα που κάθονται πάνω ή βρίσκονται γύρω από αυτά. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό πουλί, το οποίο επισκέπτεται τους υγρότοπους Ακροτηρίου, είναι η χαλκόκοτα. Το φτέρωμα της χαλκόκοτας είναι σκούρο και καστανοπόρφυρο. Το ράμφος της είναι μακρύ και κυρτό, που της επιτρέπει να βρίσκει εύκολα την τροφή της μέσα στη λάσπη και στα ρηχά νερά. Επίσης, πολλές χιλιάδες αρπακτικά περνούν από την περιοχή σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, με μαζικότερη αυτή του μελισσογέρακου. Το πουλί αυτό χρησιμοποιεί την περιοχή ως τον τελευταίο σταθμό της ξεκούρασής του μέχρι το ταξίδι του στην Αφρική.
Το υδροβιότοπος ακροτηρίου είναι η πιο σημαντική περιοχή για τα πουλιά στην Κύπρο, ειδικά για τα μεταναστευτικά πουλιά. Είναι μια σχετικά φυσική περιοχή, η οποία είναι ίσως ο πιο σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός πουλιών για την Κύπρο. Έχουν καταγραφεί γύρω στα 240 είδη πουλιών, περίπου δηλαδή τα 2/3 όλων των πουλιών που έχουν καταγραφεί σε όλη την Κύπρο. Καταλαβαίνετε με αυτούς τους αριθμούς πόσο σημαντικός είναι αυτός ο υδροβιότοπος για τα πουλιά. Η σημαντικότητα του οφείλεται κυρίως στην ποικιλία των οικοτόπων που παρατηρούνται στην περιοχή, όπως εδώ στο λιβάδι του ακροτηρίου, που έχουμε υδροβιότοπο με γλυκό νερό, και όπως κινόμαστε προς την Αλική, προς τα ανατολικά, αυξάνεται η αλμυρότητα του νερού και καταλήγουμε στην περιοχή της παραλίας Lady Smile, που είναι και αυτή η μέρος της περιοχής, που είναι σχεδόν αλμυρό το νερό. Αυτή η ποικιλία των υδροτόπων και των οικοτόπων δημιουργά και αυτή την ποικιλότητα στα πουλιά που βρίσκουμε στην περιοχή. Η περιοχή φυσικά έχει και τα προβλήματα της. Είναι στρατιωτική περιοχή. Φυσικά αυτός είναι και ένας λόγος που έχει κάποια φυσικότητα ακόμα η περιοχή, αλλά λόγω της στρατιωτικής έντονης παρουσίας των Βρετανών στην περιοχή έχει προβλήματα με ηχορύπανση, τις κεραίες, άλλες ασκήσεις που γίνονται, καθώς και άλλα προβλήματα όπως την απορροή των χημικών από τις γύρω φυτείες, την απόρριψη σκουπιδιών, τη λαθροθυρία, την χρήση οχημάτων παντός εδάφους σε πολλές περιοχές που προκαλεί αρκετά προβλήματα. Από πλευράς μας, εμάς, το Ταμείο Θύρας δηλαδή, έχει ρόλο σημαντικό να παίξει στην περιοχή, μιας και έχει τη διαχείριση των πουλιών στη Δημοκρατία και λόγω και της συνθήκης εγκαθίδρυσης έχει και την αρμοδιότητα της διαχείρισης των πουλιών εντός των βάσεων, στη συνεργασία με τις αρχές των βάσεων φυσικά. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια εμείς παρακολουθούμε τους πληθυσμούς των πουλιών, τόσο αυτών που μεταναστεύουν στην περιοχή, αλλά όσο και αυτών που φωλιάζουν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Επίσης, στη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των βάσεων διεξάγονται περιπολίες για πάταξη της λαθροθυρίας που εποχιακά είναι αυξημένη. Στο ακροτήρι υπάρχει μια παραλία όπου γεννούν θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα και πράσινες χελώνες. Αυτή είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές στην Κύπρο όπου γεννούν αυτά τα είδη χελώνων, τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι φωλιές τους προστατεύονται μέχρι την εκόλαψη. Εξαιρετικής σημασίας θεωρείται και η χλωρίδα της περιοχής, καθώς παρά τη σχετικά μικρή έκταση της Χερσονήσου υπάρχει μεγάλη ποικιλία φυτών. Εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 800 διαφορετικά είδη. Πολλά από αυτά είναι σπάνια και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Επίσης αρκετά είναι ενδημικά. Κάποια από τα φυτά της περιοχής προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και κάποια περιλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο της Κυπριακής Χλωρίδας, στο οποίο καταγράφονται σπάνια φυτά τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση από την Κύπρο. Η μεγάλη ποικιλότητα από οικότοπους στην περιοχή δημιουργεί τοπικά διαφορετικές συνθήκες όπου ευδοκιμούν τα ανάλογα είδη φυτών. Περιμετρικά της Αλικής και στις περιοχές με αλατότητα ευδοκιμούν τα χαρακτηριστικά αλμυρίδια. Μέσα και κοντά στα έλλη με γλυκό νερό υπάρχουν μοναδικά καταπράσινα λιβάδια, καλαμιώνες και σκλινίτσια. Στις αμμώδεις παραλίες, πολύ χαρακτηριστικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι το κρίνο του γυαλού, με τα εντυπωσιακά και ιδιαίτερα ευωδιαστά του άνθη να αψηφούν τη ζέστη του Αυγούστου και την καυτή άμμο.
Στην περιοχή φυτρώνουν και ορχιδέες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το μελισσάκι του Κότσι, η ενδυμική ορχιδέα που απειλείται με εξαφάνιση. Στη Χερσόνησο υπάρχουν επίσης πολλές άλλες μορφές ζωής, όπως οι λιβελούλες ή αεροπλανάκια και ο πράσινος βάτραχος, ο οποίος αποτελεί μια από τις βασικές τροφές των πουλιών της περιοχής. Οι υγροβιότοποι είχαν και εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ενασχόλησή τους με την καλαθοπλεκτική, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τους υγροβιότοπους. Για την καλαθοπλεκτική χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 10 είδη φυτών, τα οποία μαζεύονται από τους τοπικούς υγρότοπους. Η χόντρη, το σαμάτσιν, ο τροκοτός είναι μερικά από τα φυτά με τα οποία οι κάτοικοι φτιάχνουν τα λάρια για την αναρή και το χαλούμι, τα πατσές για τη φύλαξη ψωμιών, ζεμπίλια για τις μεταφορές, τσάντες, διάφορα είδη καλαθιών και πολλά άλλα αντικείμενα. Παλαιότερα, όλα αυτά τα αντικείμενα ήταν πολύ χρήσιμα στην καθημερινή ζωή των Κυπρίων και έτσι κατασκευάζονταν σε μεγάλες ποσότητες και πολλούνταν στη Λεμεσό και σε άλλες περιοχές. Σήμερα, κάποια από τα αντικείμενα όπως τα ταλάρια δεν χρησιμοποιούνται και τόσο. Κάποια άλλα αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχα εισαγόμενα και συνθετικά και κάποιον άλλον ο ρόλος έγινε πλέον μόνο διακοσμητικός. Έτσι, η καλαθοπλεκτική τίνει να εκλείψει, καθώς οι κάτοικοι που ασχολούνται με αυτήν όλο και λιγοστεύουν. Για τους λιγοστούς ηλικιωμένους στην πλειοψηφία τους κατοίκους που ασχολούνται με την καλαθοπλεκτική αρχίζει πολύ νωρίς το πρωί. Πρώτη τους δουλειά το μάζεμα των φυτών από το λιβάδι. Περάσαμε μια ολόκληρη μέρα μαζί με την κυρία Αμαλία και τον κύριο Ονούφριο παρακολουθώντας τη δουλειά τους. Μαζούμαστε και πάμε στην Αλυτζή και μαζεύουμε τώρα τα πράγματα. Και φέρνουμε τα, σπάζουμε τα και παίρνουμε τα και απλώθουμε τα και ξεραίνουμε. Και φέρνουμε τα και βρέχουμε τα και φουσκώνουμε και κάνουμε και μπλεό και τα λάρκα και καλαθάκια. Κάνουμε πολλά. Του είναι την τέχνη, έμαθε μας την ημάνα μας. Και η μάνα μας τώρα πέθανε, μείναμε εμείς. Άμα πεθάνουμε κι εμείς, δεν έχει άλλο να κάνουμε από τα πράγματα. Πρωί-πρωί στο λιβάδι πηγαίνουν και ο κύριος Λάζαρος με την κυρία Παρασκευή. Και οι δύο μεγάλωσαν κάνοντας αυτή τη δουλειά. Τούτη τη δουλειά εμάχαμε την από τους παππούες μας. Και συνεχίζουμε με τη δουλειά του. Οι παππούες μας, τον καιρό που ήταν πριν από ξηράνον το λιβάι, ήταν ούλον ποτόν το πράγμα, καζάβι και ποτέ σε σαμάτσι, το λέω με σαμάτσι, και εκόφηκαν το καλοτσέρι και βάλαν το μέσα στο, είναι το μέσα στο λιβάδι, έκαναν το σωρούς. Επιάνναμε εδώ και χορτώναμε εδώ πάνω στα μάξα
και φέρναμε το στο χορκό. Φέρναμε το στο χορκό. Και βάλαμε το έσω μέσα στο σπίτι και δουλεύκαμε το χειμώνα. Εκάμναμε ψαθιά. Εκάμναμε ψαχουρούδια. Ψαχουρούδια από τούτα που έχουν πέφτια τώρα και πατούν πάνω. Ψαθιά μεγάλα που βάλαμε πάνω στις καρκόλες. Οι παππούες μας. Έβαλαν τα σιτάρκα μπλίσκα τα πάνω. Το χειμώνα δουλεύκα, περνούσα. Να πω από τον Λιβάη, ότι δεν είχε καμιά άλλη δουλειά. Ήταν η κτηνοτροφία και το Λιβάδι. Εγώ έφτασα στους ανθρώπους τους παλιούς που έπιαναν τα ψαχουρούκια και έβαλαν τα στον νόμο. Δίχως άνθρωποι, δίχως ποτών να πούμε, μπορεί να μου σε περιπέζασαι ο κόσμος, αλλά κι είναι η αίρη περνούσαση, δεν είναι δυστυχούσαση. Επέραν τα στην πόλη, επουλούσαν τα, επιάνναση χρήμα και φέρναν έστω και τα ήταν τα παιδιά τους. Έτσι ήταν η δουλειά η πρωτινή. Τώρα, επειδή ο κόσμος ποιον εξελίχθηκε, δεν το θεωρεί, σαν να μην το θεωρεί να πούμε δουλειά καλή. Αλλά εμείς που ξέρουμε ότι η δουλειά του είναι πολλά καλή, ως τώρα που δουλεύκομαι εδώ. Δουλεύκομαι εδώ το πράγμα και περνούμε, δόξα σε ο Θεός. Εμείς τώρα με μια σύνταξη, εμείς οι γέροι, δεν και περνούμε με η σύνταξη. Δουλεύκομαι εδώ το πράγμα, αν βρει γράψη, πουλήσουμε, δεν πιάνουμε και εμείς τίποτε, περνούμε. Δόξα σε ο Θεός. Τα χωρκά όλα δυστυχήσασαι, που τα ξέρουμε εμείς. Ξέρω τα εγώ, πράγμα μου, είμαι 78 χρονών. Και ξέρω τα. Το λοιπόν, το ακροτήρι, δεν επίνασε. Καμιά φορά από τον τόπο, διότι είχε το Λιβάι, είχε τα όλα τα πράγματα, και κοινοτροφία το Λιβάι, και περνούσαμε. Δόξα σε ο Θεός. Η κοινότητα ακροτηρίου μαζί με άλλους φορείς κάνει προσπάθειες για διατήρηση της καλαθοπλεκτικής και άλλων παραδοσιακών τεχνών που είναι συνυφασμένες με το περιβάλλον. Το μέλλον των κατοίκων έχει άμεση σχέση με τον οικοτουρισμό που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στην περιοχή, καθώς χιλιάδες άνθρωποι την επισκέπτονται είτε για να απολαύσουν τις παραλίες της, είτε για να δουν τις φυσικές ομορφιές της. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται ακόμα και από το εξωτερικό για να μελετήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Ο υδροβιότοπος του Ακροτηρίου είναι ο πιο σημαντικός βιότοπος για τα πουλιά στην Κύπρο και επίσης ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους σε όλη την Ευρώπη για τα πουλιά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός βιότοπος για τα μεταναστευτικά είδη, αλλά επίσης και για τα είδη που έρχονται στην Κύπρο για το χειμώνα για να αποφύγουν το έντονο κρύο που υπάρχει στην Ευρώπη. Πρέπει να προστατευτεί αυτός ο βιότοπος, πρέπει να διαχειριστεί σωστά, έχει ήδη πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλές πιέσεις για ανάπτυξη του βιότοπου. Αν δεν καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτόν τον βιότοπο, τότε θα είναι ένα σοβαρότατο πλήγμα για τη βιοποικιλότητα όχι μόνο της Κύπρου, αλλά όλης της Ευρώπης, αλλά επίσης και της Αφρικής, δηλαδή ολόκληρου του κόσμου. Και όπως ξέρουμε, η βιοποικιλότητα είναι η βάση των οικοσυστημάτων. Δηλαδή τα οικοσυστήματα για να είναι υγιές, και πρέπει να θυμάστε ότι βασιζόμαστε και εμείς σαν άνθρωποι πάνω σε αυτά τα οικοσυστήματα, για να είναι υγιές πρέπει να έχουν μεγάλη, καλή βιοποικιλότητα. Επίσης, είναι σημαντικό νομίζω να τονίσουμε ότι βιότοποι όπως το ακροτήρι μπορούν να αναπτυχθούν με την καλή έννοια της λέξης για τον τουρισμό, για τον αγροτουρισμό. Είναι πολλοί, ακόμα και σήμερα, οι τουρίστες που έρχονται από εκτός Κύπρου, ειδικά για να επισκεφθούν βιότοπους όπως τον υδροβιότοπο του ακροτηρίου, για να πατρίσουν πουλιά, για να απολαύσουν τη φύση, με λίγη προσπάθεια για να αναπτύξουμε σωστά αυτόν τον βιότοπο, δηλαδή με παρατηρητήρια, με μονοπάτια μελέτη τη φύση, μπορούμε να τραβήξουμε παραπάνω τουρισμό, εξειδικευμένο τουρισμό στην περιοχή αυτή.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας υγροτόπων που γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα υπογραφής της Συνθήκης Ραμσάρ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Ακρωτηρίου, από κοινούμετο, κοινοτικό συμβούλιο και άλλους φορείς, διοργανώνουν δεκαήμερο εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής. Η συμμετοχή είναι κάθε χρόνο και μεγαλύτερη. Πάντα δύσκολη ζωή μας, Δημητρό. Παγιώνουμε με τα στισιά της φύσης, αλλά με δουν την ανοπρία, είναι τα διαφορά μέσα στη ζωή μας πριν κόρας. Καμιά. Αμα αντέχουμε που παραντέχουμε. Ευτυχόν να δεις που πρέπει και ούτω να πάει τα κοντά μας και το κάτουν τα πράγματα. Πάντως έθελα να ξέρω. Ποιος αποσκέφτει πρώτος του την τέλη. Κόψιμο του νου του, α, να κάνει τις βελονίες, τα λάρκα και τα σαμάκια των. Όποιο κι αν ήταν μπράβο του, ρε κουμπάρε, έσωψε μας. Με το ψωμί μας, λέει, με το λάι με τα λέει. Άντε, έλα μας. Φακό σου κουμπάρε. Α, τι στέκομαι σου κουμπάρε. Έλατε ξένοι και λίτσι, να δείτε καλά το πλεύτη γη. Στον τόπο το δικό μας, στον τόπο το δικό μας. Ο πολιτιστικός όμιλος ιδρύθηκε το 2002 και έχει επιτελέσει σημαντικό έργο μέχρι σήμερα στον τομέα της παράδοσης μας, της διατήρησης των ηθών και θύμων, απασχολεί την νεολαία του χωριού σε υγιείς δραστηριότητες. Εμείς οι οποίοι ζήσαμε και μεγαλώσαμε εδώ στο χωριό, νιώθουμε την ανάγκη να κρατήσουμε τον τόπο μας λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων τα οποία έχει με την παρουσία εδώ των Βρετανικών βάσεων. Η περιοχή Ακρωτηρίου θεωρείται εξαιρετική σημασίας σε διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία που τη συνθέτουν είναι πολλά. Η χλωρίδα, η πανίδα, η οικότοπη, η γεωλογία, η υδρολογία, η αρχαιολογία, η ιστορία και ο πολιτισμός. Αυτό που χρειάζεται είναι η ανάδειξη και συνάμα η προστασία των στοιχείων αυτών, η διατήρηση της φυσικότητας του τοπίου σε μια εποχή που ο άνθρωπος έχει γίνει επικίνδυνος για το περιβάλλον και κατ' επέκταση για τον ίδιο τον εαυτό του.